Νομίζω ότι την Πέμπτη είναι να περάσει το νομοσχέδιο. Αφορά τη στάση εργασίας που έγινε πάλι προηγούμενες μέρες από το Σωματείο Εργαζομένων και αφορά το θέμα του ένα νόμου που πρόκειται να κατεβάσει το περιβάλλοντος και ουσιαστικά τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, την κάνει ρυθμιστική αρχή ενέργειας και αποβλήτων και ίδρευσης. Για μας, όπως και εμένα προσωπικά, νομίζω είναι άκερο νομοσχέδιο. Για μένα δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Εξάλλου, η αποφάση του ΣΤΕ πρόσφατες για την ΕΙΔΑΠ και για όλους είναι ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, οπότε δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Και πρακτικά, σε όποιες χώρες εφαρμόστηκε και Γαλλία, Πορτογαλία, απέτυχε παταγωγός και το νερό επανήλθε στο δημόσιο χαρακτήρα του. Τώρα, όσο αφορά το νομοσχέδιο, για μένα είναι άκερο και δεν βοηθάει. Θα πρέπει η κυβέρνηση αυτό που προτίθεται να κάνει είναι να δώσει αυτά που τόσα χρόνια ζητάει η ΔΕΗ, προσωπικό, το θέμα του ενεργειακού κόστους με τις ΑΠΕ, να λυθούν τα προβλήματα. Α, και στην περίπτωση στην οποία δεν έχουν αποτελέσματα, να πούμε σε κάποια άλλα μέτρα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά καταργείται το ΔΣ της ΔΕΗ, όλες οι αποφάσεις πηγαίνουν στην Αθήνα, καθημερινή ενημέρωση με πιο άτομα που εδώ δεν έχουμε για βασικά πράγματα να κάνουμε. Σε κανένα. Όσοι συμβούλια γίνουν τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά, δεν υπάρχει κανένα εκπρόσωπο ούτε του Δήμου ούτε τη ΔΕΙΑ. Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΕΙΑ Ηρακλείου, μαζευτήκαμε και κάναμε στάση εργασίας σήμερα και αύριο για να διαδηλώσουμε την αντίδρασή μας στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ξεκινάμε τις δράσεις μας σήμερα, έχουμε μια στάση εργασίας, σταματάνε οι δουλειές στην ΔΕΙΑΗ και αύριο θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο όλα τα σωματεία όλων του νομού Ηρακλείου να δώσουμε στους πολίτες του Ηρακλείου να καταλάβουν ότι το νερό δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Πού και πότε? Στην πλατεία Ελευθερίας αύριο 11.30 ώρα.